Βρισκόμαστε εδώ στο Κολόμπια για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που αγωνίζονται για ελευθερία στην Παλαιστίνη, για να σταματήσει αυτός ο βάρβαρος, άδικος πόλεμος, η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού. Και έχει μετατροπεί στην ουσία σε μια μεγάλη φοιτητική εξέγερση που αγκαλιάζει ήδη δεκάδες πανεπιστήμια σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και χιλιάδες φοιτητές βρίσκονται στους δρόμους, αλληλέγγυοι, επίσης στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Σήμερα γίνεται μεγάλη διαδήλωση φοιτητικών συλλόγων έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία στη συμπαράσταση στους συμφοιτητές τους εδώ στη Νέα Υόρκη, στο Πανεπιστήμιο, ενάντια στην καταστολή και τον αυταρχισμό που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για να καταστήλει αυτές τις δίκες κινητοποιήσεις, και φυσικά απαιτούμε εδώ και τώρα να σταματήσει αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνολικότερα, ειδικά στη Γάζα, στην Παλαιστίνη, να σταματήσει η κατοχή παλαιστινιακών εδαφών από το κράτος του Ισραήλ, για ελευθερία στην Παλαιστίνη στα σύνορα του 1967 και όλα τα υπόλοιπα αιτήματα που βάζει η παλαιστινιακή κοινότητα, η παλαιστινιακή αρχή σε όλο τον κόσμο. Βρισκόμαστε εδώ στην καρδιά, στη Νέα Υόρκη, στην καρδιά των Ηνωμένων Πολιτειών, και βρισκόμαστε στο πλευρό ακριβώς των φοιτητών και των αγωνιζόμενων εργαζομένων. Ήδη είδαμε δημοσκοπήσεις και μετρήσεις που δείχνουν τεράστια άνοδο στη συμπαράσταση υπέρ της Παλαιστίνης του Αμερικάνικου λαού συνολικά, σε σχέση με προηγούμενη, με μια δεκαετία πριν ή σε σχέση με πριν μερικά χρόνια, και αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη και βεβαίως καταγγελία της γενοκτονίας που διαπράττει το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ. Σας εκπλήσει αυτή η αντίδραση, μαζική αντίδραση των φοιτητών, γιατί δεν είναι μόνο φοιτητές από την Αμερική, αλλά είναι και διεθνείς φοιτητές από όλο τον κόσμο, και δεν ξέρω, είναι και Έλληνες φοιτητές μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν μας εκπλήσει, μας συναρπάζει. Θεωρούμε ότι έτσι προχωράει η ιστορία, έτσι θα κατορθώσουμε να σταματήσουμε τον πόλεμο και να ξεκινήσει μια άλλη κοινωνία, μια ζωή ευτυχισμένη, χωρίς θανάτους αμάχων, χωρίς θανάτους παιδιών, χωρίς σφαγές συνανθρώπων μας.